Ερώτηση για 2.000 ευρώ. Παρακαλώ. Με ποια τηλεπαρουσιάστρια εντυπωσιάστηκε ο Μάριο Χεζόνια όταν ήρθε στην Ελλάδα να παίξει μπάσκετ στον Παναθηναϊκό? Η Ιωάννα Μαλέσκου. Η Λιάννα Παπαγεωργίου. Κατερίνα Καινούριου. Ζέτα Μακρυπούλια. Την ξέρεις την απάντηση? Έχω την αίσθηση ότι το έχω ακούσει, αλλά δεν θα το ρισκάρω. Νομίζω ότι έχω ακούσει το αλφα, αλλά... Είχε γίνει θέμα το Χεζόνια τον... Τον ξέρω. Τον ξέρεις. Αποκλείω κάποιο, αλλά δεν το γνωρίζω σε καμία περίπτωση. Θα ρισκάρεις ή θα πάρουμε βοήθεια? Νομίζω ότι είχα ακούσει αυτό που σου είπα πριν για το αλφα, αλλά δεν ξέρω αν είχε πάει κιόλας, αλλά... Αν είχε πάει καλεσμένος? Ναι, αλλιώς την είδε στην τηλεόραση και εντυπωσιάστηκε. Θέλεις να ρισκάρεις ή θέλεις να πάρουμε βοήθεια? Επειδή αλλιώς δεν θα φτάσουν και τα λεφτά και δεν θα με βάλει σπίτι. Θα κρατήσω τη βοήθεια και θα πάω στο Α. Είναι το μόνο που μου λέει κάτι. Μάλιστα. Δηλαδή. Τώρα άμα κάνω βλακεία. Άρα τελική σου απόφαση είναι να κλειδώσω ποιο? Το Α. Το Α. Το κλειδώνω. Κλείδωσα τώρα. Παρακαλώ να κλειδώσουμε Α, Ιωάννα Μαλέσκου. Μάλιστα. Και η σωστή απάντηση είναι... Εγώ μου συγγνώμη, θέλω να κάνω πώς κάνεις. Δεν ξέρω, είσαι τόσο εκφραστικός, είσαι... Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ να σε παρακολουθώ. Καλά κάνεις. Είσαι αληθινός στις εκφράσεις σου. Να πω ότι τώρα ο Χεζόνια παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Να το ξέρεις αυτό. Δεν ξέρω τι... Άμα ήταν αθλητική, έρωτα θα την έβρισκα πιο σίγουρα. Είμαι βέβαιος. Απλά δεν ξέρω πραγματικά. Θυμάμαι ότι το είχα διαβάσει και εγώ στο ραδιόφωνο αυτό σαν είδηση. Ότι είχε στείλει λουλούδια στο πλάτο. Δεν ξέρω βέβαια ποτέ. Και ούτε θα μπαίνα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν το κάνω από θέμα σεβασμού στους ανθρώπους. Δεν ξέρω ποτέ τι συνέβη μεταξύ τους. Και δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή να είναι καλά οι άνθρωποι. Ό,τι συνέβη. Μάλιστα. 8η ερώτηση. Για 3.000 ευρώ. Παρακαλώ, αντίδωμα. Σε τι ηλικία έφυγε από